Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μόνο ηλεκτρονικά θα διεξάγονται από την 21η Φεβρουαρίου οι πληστηριασμοί ακινήτων όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Σύμφωνα με τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα διενεργούνται εργάσιμες ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος μόνο οι υποψήφοι πλειοδότες που προηγουμένως έχουν πιστωθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πληστηριασμών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται τροπολογία και για την τέλεση ηλεκτρονικών πληστηριασμών για χρέη προς το δημόσιο. 26 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί για σήμερα Τετάρτη, με το ακτοπλοϊκό πλοίο Κεντέρης 1 να βγαίνει και αυτό στο ηλεκτρονικό σφύρι. Περιορισμού στο καθεστώς κήρυξης απεργιών, την αλλαγή του φορέα καταβολής των προνοιακών επιδομάτων, τις νέες κλίμακες των επιδομάτων τέκνων και τον επανασχεδιασμό των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και αυτιγυνής εργασίας στο δημόσιο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ογκώδες πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος παιδιού, ενώ τίθενται νέα εισοδηματικά κριτήρια που ευνοούν τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, ενώ τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με υψηλά εισοδήματα χάνουν το επίδομα εντελώς. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος δεν επιβαρύνει το ασφαλιστικό φορέας του εργαζόμενου, αλλά ο ίδιος ο εργοδότης, ενώ προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Ειδικοτήτων και Χώρων Εργασίας για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που αφορά δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, κυρίως εργαζόμενους σε ΟΤΑ, στον τομέα καθαριότητας και στα νοσοκομεία. Επεκτείνεται διαρκώς η μανία με τα κρυπτονομίσματα, με την Αμερικανική Εταιρεία Φωτογραφικών Ειδών Kodak να ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει και αυτή το δικό της κρυπτονόμισμα, το οποίο και θα κάνει τον ντεμπούτο του στις 31 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές Kodak πήραν τα πάνω τους στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, καταγράφοντας άλμα έως και 120%, καθώς οι επενδυτές είδαν μάλλον με καλό μάτι την πρωτοβουλία της εταιρείας. Η Kodak σχεδιάζει επίσης να εγκαταστήσει στα κεντρικά γραφεία της στη Νέα Υόρκη μια σειρά μηχανημάτων για εξόρυξη του γνωστότερου κρυπτονομίσματος Bitcoin. Πάντως, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές διεθνώς, ακόμη και αν το Bitcoin αποδειχθεί φούσκα, η τεχνολογία blockchain θα έχει λαμπρό μέλλον. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Τιμών εκτιμές 837,49 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,45%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.